Πάμε να φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο κοτόπουλο με κάσιους και ανανά και φυσικά θα το συνοδεύσουμε με ρύζι. Γιατί τι θα το κάνουμε, σκέτο το φάμε όπως πίστευα εγώ. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων. Τρώγεται δηλαδή. Και σκέτο, αλλά θέλουμε και μια γαρνιτούρα μαζί. Το κάτι τι σου θα το κάνουμε ένα τύπου κινέζικο, ρε παιδί μου. Αυτό που πάμε και τρώμε έξω. Ναι. Αυτό που αρέσει σχεδόν σε όλου. Εμένα μου αρέσει και εμένα. Στα πιτσιρίκια μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε. Ξεκινάμε με τα υλικά. Ένα πιστελικά. Ωραία. Ναι. Άντε. Τα κάσιους, μιας και τα έχουμε βάλει στο τηγανάκι μας, τα καβουρδίζουμε να πάρουμε μια πολύ ωραία γεύση. Από εκεί και έπειτα τώρα το βασικό μας υλικό. Έχω μάθει εγώ τώρα, Θεέ μου, όχι αστεία. Είναι το κοτοπουλάκι. Έχουμε το ρύζι το οποίο το έχουμε ετοιμάσει για ευνόητους λόγους. Έχουμε κρεμμυδάκι φρέσκο, πιπεριά κόκκινη και πράσινη και ξερό κρεμμυδάκι. Να το εδώ. Τον ανανά τον έχουμε κόψει σε κομματάκια. Αλάτι, πιπέρι. Τώρα τούτο εδώ είναι βαλσάμικο, είναι σόγια σος. Είναι σόγια σος. Σόγια σος και αυτό εδώ το άμυλο. Είναι αλεύρι. Αλεύρι. Τέλεια. Ένα πίντσι είναι αλευράκι αυτό. Το σοβά είναι. Ναι, το τόσο είναι κούτσικο. Μια κουταλιά τη σούπα, ρε παιδί μου, νοικοκυρές. Ναι. Δεν μην με πίντς. Ενώ εγώ. Ή το λένε πρέζα. Μια πρέζα αλάτι, μια πρέζα πιπέρι. Είναι κουταλιές. Εντάξει, εγώ που μεγάλο στα Ρόδα. Στη Ρόδα. Μιλάμε σε άλλη γλώσσα, ξέρω εγώ. Στο Βαλιάκι, δηλαδή τα πίντς. Λοιπόν, μιλάμε αγγλικά στο Βαλιάκι, αυτές να ξέρεις. Ρόδος, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Τα κάσου τα έχουμε καβουρδίσει καλά. Να ξέρετε, όταν βάζουμε ξηρό καρπό σε μια συνταγή, είναι καλύτερο να τους τηγανίζουμε. Για να βγαίνουν και τα έλαια. Ναι, και είναι πολύ πιο νόστιμο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θέλει μπόλικο λάδι, τηγάνισμα, σούρωμα και τρώμε τον ξηρό καρπό. Δεν έχει καμία σχέση στη γεύση. Τον έχω καβουρδίσει για να μην μου κάνουν μήνυση οι νοικοκυρίες στα χωριά που μας βλέπουν. Να μην τηγανίζω τον ξηρό καρπό. Θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου εδώ, να με κράζουν. Οπότε το καβουρδίζουμε σε ένα σκέτο τηγάνι, χωρίς τίποτα, ξενέρωτα. Εντάξει, έχουν έλαια τώρα και εκείνο, οπότε. Τέλος πάντων, άστα. Λοιπόν. Επόμενο βήμα. Πάμε, θα χρειαστούμε δύο σκεύη. Αν είχα χρόνο, δηλαδή μαγείρευα σε τον άνθρωπο, μου δίνανε πάνω από 15 λεπτά, όχι. Και τι είμαστε εδώ, εκπομπή μαγειρική είμαστε. Στα 9 λεπτά. 12 έχεις, απλά εσύ επιλέγεις να μιλάς πολύ. Θα χρειαστώ 5-6 τηγάνια. Οπότε έχουμε δύο σκεύη εδώ. Θα βάλουμε και στα δύο λαδάκι. Ωραία. Στο ένα και στο άλλο. Αντιπαρέρχομαι τη μουρμούρα σου και πάω στη θέση μου. Μικρέ μου, μουρμουριάρι. Κάποιος έχει βάλει νερό μες στο λάδι, τι ωραία. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε τώρα. Για πες. Θα βάλουμε το πίντς που λέει και η Χριστιανά. Το πίντς αλεύρι στο κοτόπουλο. Πάρε ένα γαντάκι. Ναι, βεβαίως. Και κάντε ένα μασάζ με το αλεύρι. Ναι, 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 με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, όσο η παρουσιάστρια μασαζάρει το κοτόπουλο με το αλεύρι, εγώ θα φτιάξω δίπλα. Εδώ πέρα έχω μια κατσαρόλα και ένα τηγάνι. Τώρα θα μέχρι να σε μάθω το κοτόπουλο και στα άλλα θα βάλω τα λαχανικά. Πάμε με τα λαχανικά. Ξεκινάμε με τα κρεμμύδια. Τώρα εγώ θα δείξω εδώ πώς κάνουμε μασάζ το κοτοπουλάκι με αλευράκι, λες και πλάθο ζύμη είμαι εγώ τώρα εδώ. Κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό. Εύχομαι να μην βλέπει μαμά μου. Εσύ δεν θα είμαι μαλώσει πολύ. Μισό λεπτό, θα κάνω εγώ σωστή δουλειά μέχρι τώρα. Ο λόγος που βάζουμε το αλεύρι στο κοτόπουλο είναι γιατί θα καβουρδιστεί το αλεύρι όταν το σοτάρουμε μέσα. Ναι. Θα δώσει, πιστεύω, πιο ωραία γεύση. Είναι λίγο παλαιινή, παιδί μου, τακτική, ας πούμε. Τακτική, ναι. αλλά βγαίνει. Και όταν θα σβήσω μετά με λίγο νερό, με λίγο υγρασία, θα βοηθήσει να δέσει λίγο παραπάνω σάλτσα. Νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει το έργο μου. Τέλεια. Τι λες κι εσύ. Πάμε μέσα. Θέλουμε την κουτάλα που έχουμε ανακατέψει το ρύζι. Μισό λεπτάκι, θα σου δώσω εγώ αμέσως τώρα και την κουτάλα. Άκουσε λίγο το κοτόπουλο καλά. Ναι. Και σοτάρουμε. Αυτές είναι ωραίες συνταγές, αλλά το μόνο κακό που έχει το σπίτι μετά θέλει ανακαίνιση, κουζίνα κυρίως. Εσύ να τα ρούχα σου, ναι, για τα λάδια και τη μυρωδιά. Τα ρούχα σου είναι για πέταμα, σίγουρα. Ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο καλό έχει, γιατί τι καλό σήμερα. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Ποντάρουμε στη γεύση εμείς, όλα τα υπόλοιπα τώρα. Επίσης, να υποθέσω δεν κάνω το κουνάω. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να κάνω γλίτσα. Ναι, θέλεις, ναι, ναι, όλα καλά. Το κοτόπουλο, για να είναι ζουμερό και νόστιμο, πρέπει να έχει αλάτι πιπέρι. Ναι. Που δεν βάλαμε. Αλάτι πιπέρι. Τώρα τρέχω εγώ. Μισό λεπτό. Πες ότι δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, τώρα. Πρέπει να έχει αλάτι πιπέρι και πρέπει να μαγειρευτεί όσο χρειάζεται. Δηλαδή, κυρίως το λέω για τη μητέρα μου και για τη σύζυγό μου. Ναι. Το κοτόπουλο το ξέρω θα είναι ψιλοκομμένο, δηλαδή σε ένα κυβάκι, ρε παιδί μου, ανθρωπινό. Να θέλει 5 λεπτά στο τάρισμα σε ένα τηγάνι. Και πολύ λέω. Και πολύ λέω. Πολύ είναι τα 5 λεπτά, Το έχω καταστρέψει εγώ. Χρόνια. Μια ωραία μέθοδος για να δεις ότι είναι έτοιμο. Ναι. Είναι να πάρεις ένα κομμάτι κοτόπουλο, θα πάρεις ένα ούτε το μεγαλύτερο ούτε το μικρότερο, θα το κόψεις στη μέση και άμα είναι άσπρο μέσα, είναι μαγειρεμένο. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Όλα γίνανε. Δεν θέλω άγχος και στρες. Πάρα καθόλου. Πολύ.
Τέλεια. Μπορώ να δανειστώ λίγο χαρτάκι. Ναι, ό,τι σε θέλει. Ευχαριστώ, είσαι γλύκα σήμερα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ξέρω εγώ. Σε βρήκε η εβδομάδα με καλοσύνη. Ναι, ναι, άστα. Ξέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον ανανά, ναι, μέσα στο κοτόπουλο. Εδώ. Τέλεια. Ανακατεύουμε καλά. Ο ανανάς γενικά θα, ναι, δώσει μια πάρα πολύ ωραία γεύση, γιατί είναι ένα φρούτο που είναι γλυκόξινο. Δεν είναι ότι βάζεις, δεν βάζεις μπανάνα μέσα να βγει γλυκά η συνταγή. Όχι, ρε παιδί, ναι, μου. Και το καλό που έχει ο ανανάς, επειδή είναι γλυκόξινος, ό,τι και να βάλεις μέσα από σάλτσα ή από γαρνιτούρα, παίρνει τη γεύση. Τι λες τώρα. Ναι. Α, έχεις φιλοσοφήσεις. Να, δεν είναι τυχαία η συνταγή, παιδί. Βεβαίως και να μου πεις. Άμα τα έχεις διαβάσει, ειδικά ένα παραπάνω. Και μόλις βάλουμε μέσα και τη σόγια σος. Εσύ που το ξέρεις, εκεί θα γίνει χαμός. Τι γίνεται εδώ, όλο από το γεωπονικό έχουν τελειώσει. Άστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι με το κρεμμύδι. Πάμε το κρεμμύδι μέσα. Ο λόγος που τα έβαλα σε ξεχωριστό και εγώ, καταλαβαίνετε, είναι για να γίνουν γρήγορα. Αλλιώς θα τα έβαζα ένα-ένα στην κατσαρόλα, θα τα έβγαζα. Οι πιπερίες. Όλα μαζί. Δίπλα. Πάμε. Και πράσινες μαζί, ε. Τέρμα η φωτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ακόμα λίγο λαδάκι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο σοβαρά. Αν θέλουμε τα παιδάκια να φάνε το κοτόπουλο, μπορούμε τον ανανά να τον έχουμε κομμένο σε μικρότερα κομμάτια για να μην πολύ φαίνεται, ναι, και μπορούμε να μην βάλουμε και τα κάσιο. Αχα, δηλαδή, okay, με τα λαχανικά δεν θα έχουν πρόβλημα. Μπορεί και όχι. Μπορεί, εντάξει, και όχι. Μπορεί και όχι. Ωραία. Εγώ αν και νομίζω ότι ο ανανάς το κάνω δικό μου, ρε, ξέρεις. Τα παιδιά αρέσει ο ανανάς. Τι θέλεις, παίρνει. Αυτό εκεί. Είναι ρακί. Πήγα την ρακί. Δεν θα είναι κακό, βέβαια. Πού πας, παιδί μου, με ζάρι. Ψάχνω να βρω. Δεν θα σου φέρω. Ταιριάζει πάρα πολύ με ρύζι η συγκεκριμένη συνταγή που θα κάνουμε σήμερα. Και όπορε μπορούμε να κάνουμε και μια γλυκόξινη σάλτσα, δηλαδή να έχει πιο πολύ σάλτσα, με τον εξής τρόπο. Μπορούμε να στύψουμε χυμό, μανταρίνι ή πορτοκάλι, ναι, και να σβήσουμε με την πορτοκαλάδα την ώρα που σοτάρουμε. Ναι, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εξατμιστεί κάπως ο χυμός ή θα είναι πολύ σαλτσούλα. Ή θα μείνει τόσο όσο χρειάζεται. Θα αφήσουμε να μαγειρευτεί, να εξατμιστεί, ώστε να αρέσει. Οι νοικοκυρές ξέρουν. Θα έρθει στο σωστό, ναι, σημείο που πρέπει. Εξαιρετικά. Άλλο. Έχουμε βάλει ρύζι μπασμάτι, γιατί... σε όλους αρέσει το ρύζι μπασμάτι. Ναι, αρέσει σε όλους το ρύζι μπασμάτι. Και για μας θα μείνει κανένα γλυκό καλογεράκι. Κύριε Αντώνη Καλογεράκη, όχι, κάντε πάρα πολύ καθαρία. Μην τα πετάξεις, ναι, παιδί. Μην το πετάξεις. Ναι. Τρία λεπτά. Ding dong. Θέλεις κάτι όνομα σου, Αντώνη, λίγο νερό. Ναι. Αντώνη. Αντώνη Καλογεράκη, λίγο νερό μπορεί να μας φέρει για τη συνταγή μας. Ναι, ναι. Ένα ποτήρι νερό. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία ιδέα και να σου πω κάτι. Και εναλλακτικός τρόπος, ρε παιδί μου, να φας και κοτόπουλο. Εγώ τώρα που κάνω διατροφή, έκανα. Καταλαβαίνεις ότι έχω κουραστεί να τρώω κοτόπουλο, φίλε, του συνέχεια. Θέλω κάτι εναλλακτικό, κάτι άλλο. Ορίστε ένας πολύ ωραίος τρόπος να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Δεν σου αρέσει. Πρέπει να μαγειρεύσεις κιόλας. Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται, αλλά θέλω να δηλαδή, πω. Δηλαδή, δεν θα έρθει μόνο, το καταλαβαίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ ερχόταν μόνο του, ειλικρινά. Θα πλήρωνα όσο. Αλλά δεν γίνεται. Okay. Τι να κάνω. Θα υποστώ τη διαδικασία. Ωραία. Μόλις μας φέρει το νεράκι, δίνουμε με νερό. Μισό λεπτό θα κάνω εγώ τη μεταφορέα εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλογεράκη μας. Να είστε καλά. Στην υγειά σας, τη δροσιά του να έχεις. Σας χαιρόμαστε. Λοιπόν, πάμε. Λίγο νεράκι. Ωραία. Α, τέλεια. Τι ωραία. Η σόγια μπαίνει τώρα, τώρα, η σόσε που έχουμε εδώ. Εδώ, που σοτάρουμε τις πιπεριές. Α, εκεί πάει. Γενικά μπαίνει κάπου που θέλουμε να το σοτάρουμε, θέλουμε να εξατμιστεί και να καραμελώσει. Είναι πολύ ωραίο, λέω τώρα, εγώ με το φτωχό μυαλό, οι πιπεριές να μην ψήθουν πολύ, να είναι λίγο πιο τραγανές. Θα μου άρεσε εμένα να νιώθεις αυτή την υφή, ρε παιδί μου, στην κάθε σου μπουκιά. Γενικά, τα λαχανικά πρέπει να μην είναι όλα λιωμένα. Ναι, αυτό λέω. Εμπριά μην, εντάξει. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία ιδέα σου. Μπα, δεν πίστευα θα το πω ποτέ αυτό. Καλά τώρα. Λοιπόν, αλλά είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάναμε ένα γρήγορο κινέζικο, τάκα τάκα, βλέπετε. Τι είναι όλος αυτός ο ενθουσιασμός, από τι έχει προκληθεί, μπορείτε να μου πείτε. Ο Αντώνης, παιδί μου, όταν είναι η ενέργειά, ναι, του. Όταν μαγειρεύουμε κάτι ανθυγιεινό πάντα, ακούς ψώρε, μάνα μου. Άμα κάνεις ένα σπιτικό φαγητό, ο άνθρωπος δεν μιλάει. Σπάνε όλοι, δεν τρώει ο άνθρωπος. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, αφήνουμε λίγη σάλτσα εδώ και το τηγάνι το βγάζουμε. Το σύμπαν όλο εδώ. Βάζουμε τα κάσιους μέσα. Εγώ θέλω να σου φέρω. Α, έχεις πιατάκι. Ναι, ναι. Και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρά μας βρίσκω. Κάνω κι εγώ στην άκρη αυτά. Κλείνουμε τη φωτιά. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, μπασμάτι ρύζι. Για να μαγειρέψετε ένα ρύζι μπασμάτι, το μυστικό είναι. Θέλει λίγο μαγείρεμα, Μαρία. Δηλαδή, δεν το παραβράζεις. Ξέρω το λέει, Μαρία. Βάζεις νερό, το αφήνεις να πάρει μια βράση. Βράζεις 2-3 λεπτά, το κλείνεις, τα αφήνεις μέσα. Έγινε. Okay, είσαι έτοιμη. Το αυτό έχουμε. Εγώ έχω πιρουνάκι, εσύ θα φας με κουταλάκι. Εγώ έχω. Τι έχω. Σου βρήκα έχω... εγώ. Να το.
Για να σε βρούμε. Για τη δοκιμή σου τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ρύζι από κάτω. Δεν το κάνεις σαν τη μαμά μου εσύ, όταν ήμουν μικρή. Δεν ξέρω τι κάνει η μαμά σου. Μου το κάνει πυργάκι, ρε παιδί μου. Σε ένα. Τι ωραία. Τέτοιο... Ναι, με το πύλινο. Κλασικό. Όλοι οι μαμάδες μου το έχουν κάνει. Γιατί. Την άλλη φορά που θα κάνω ρύζι, θα το κάνουμε έτσι. Ωραία. Να πάρω εγώ αυτά από εδώ. Ναι, να πάρεις. Τέλεια. Μισό λεπτό, κύριε σκηνοθέτη Βου, θα το βάλω πιο μπροστά. Oh. Να το βλέπει. Εδώ. Η Δανάη μας. Τελειώσαμε. Ωραία, να το πάω πιο μπροστά. Το πάω, κύριε Τάσο, το πάω. Το πήγα. Να το. Θα δοκιμάσει ένα ανανά, να δεις. Ναι, φυσικά. Μα μου πήρε το πυρουνάκι μου τώρα. Με το φύσηξε ο γλυκούλης, τι καλός. Ναι, αλλά εγώ θέλω να φάω και από το άλλο. Πρώτα θα φάω στον ανανά, να δεις. Δεν κάνουμε τόνο ανανάς. Σοβαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ θα πω ότι είναι comfort food. Θέλω να ηρεμήσεις, σε λίγο θα φας. Είναι από εκείνα, ρε παιδί μου, τα φαγητά που τα δοκιμάζεις και σου θυμίζουν τη ζεστασιά του σπιτιού σου, ασχέτως και είναι μια κουζίνα που δεν την έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα. Σου φέρνει ωραίες αναμνήσεις και είναι και ζεστό και ωραίο και πεντανόστιμο. Ναι, δοκιμάστε το. Τέλειο. Γενικά, ρε παιδί μου, μπορείτε να κάνετε κινέζικο ή τύπου κινέζικο, χωρίς να αγοράσετε τις σάλτσες έτοιμες του εμπορίου. Μπορείτε να φτιάξετε τέλειο, δηλαδή λίγη σόγια. Λίγα λαχανικά, λίγο ανανά, λίγο χυμό πορτοκάλι μέσα. Είναι πολλά γίνεται. Αυτά που σου έχω πει ανά τα χρόνια. Αλλά πιο νόστιμο κοτόπουλο από σένα δεν κάνει άνθρωπος. Είδες. Είναι πολύ ζουμερό, ρε παιδιά. Δεν ξέρω πώς το πετυχαίνει κάθε φορά, αλλά είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραία ιδέα και σήμερα το βράδυ που κάνει έτσι και το κρύο του. Και αν βαριέσαι να φας, ρε παιδί μου, μια σούπα, να φας κάτι διαφορετικό και εναλλακτικό. Να σου κρατήσω τα περάκια το βράδυ. Ναι, να μου κρατήσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή, εντάξει. Με γλυκό. Εμείς. Καλά. Τα λέμε σε λίγο. Μη φύγετε, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε μέχρι τις 5 και 20. Υπομονή να κάνετε.